Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του δίκτυου τηλεόραση. Δευτέρα σήμερα 20 Μαΐου 2024 και καλή εβδομάδα σε όλους. Θα δούμε μαζί τις ειδήσεις μας αναλυτικά έτσι όπως έχουμε τα γράψει οι δημοσιογράφοι αλλά και η τεχνική του δίκτυου τηλεόραση. Ξεπαγώνουν κυρίες και κύριοι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία της κοινότητας Χρυσού, οι οποίες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν σταματήσει επειδή ο εργολάβος πληρώθηκε μόνο για την πρώτη φάση του έργου. Ο Δήμαρχος Εμμάνουελ Παπά, Δημήτρης Νότας, ξεκαθάρισε στο δίκτυο τηλεόραση πάντως πως ο Δήμος δεν έχει καμία εμπλοκή με την αποπληρωμή του έργου. Επανεκκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία του Χρυσού, εργασίες που το τελευταίο μεγάλο διάστημα είχαν σταματήσει, καθώς ο εργολάβος δεν πληρώθηκε με αποτέλεσμα να αφήσει το έργο στην πρώτη του φάση, αναμένοντας από την πολιτεία πότε θα αποφασίσει να τον πληρώσει. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, απαντά πως για όλα αυτά η ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο Δήμος δεν εμπλέκεται στην αποπληρωμή του έργου και ο εργολάβος σε καμία περίπτωση δεν διατίθεται να πληρώνει από την τσέπη του τις εργασίες από την στιγμή που ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τον πληρώνει. Θα σας πω ότι η όλη καθυστέρηση του έργου της πλατείας, της πρώτης φάσης της πλατείας του Χρυσού, οφείλεται σε καθυστερήσεις χρηματοδότησης του αναδόχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυστυχώς, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια δομή του ελληνικού κράτους, η οποία δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Ο τελευταίος λογαριασμός που πληρώθηκε για τον ανάδοχο, που είχε πιστοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, πληρώθηκε μετά από 4 μήνες. Είχε καθυστέρηση 4 μηνών. Όταν η καθυστέρηση περνά τις 30 ημέρες από την πιστοποίηση του λογαριασμού, τότε ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να κάνει διακοπή εργασιών. Όπως καταλαβαίνετε, καμία επιχείρηση στις μέρες μας δεν μπορεί να χρηματοδοτεί ένα έργο χωρίς να πληρώνεται τις πιστοποιήσεις που κάνει, δηλαδή τους λογαριασμούς που κάνει. Έτσι, ο ανάδοχος έκανε διακοπή εργασιών. Αυτό δεν οφείλονταν στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Δεν οφείλονταν στις υπηρεσίες, στην τεχνική υπηρεσία και στις πιστοποιήσεις που έχει κάνει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Οφειλόταν όμως στην δυσλειτουργία που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Μετά και την τετράμινη παύση εργασιών, ο εργολάβος πληρώθηκε, οπότε ξαναέβαλε μπροστά τα μηχανήματα και έπιασε δουλειά. Το πρόβλημα βέβαια είναι πως ένα ακόμη καλοκαίρι οι κάτοικοι θα το περάσουν μέσα στη σκόνη. Και αυτό ήταν το μόνο που δεν ήθελαν. Γίνεται η ασφαλτόστρωση σήμερα που μιλάμε στο Χρυσό και μάλιστα χθες μας ήρθε και ένα έγγραφο, μια απόφαση από το ΠΑΠ, το Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο μας χρηματοδοτεί με άλλες 510.000 ευρώ για να συνεχίσουμε το έργο της ανάπλασης της πλατείας του Χρυσού και στα πρώτα 540.000 ευρώ που ήταν η φάση που τελειώνει, σας λέω σήμερα, με την ασφαλτόστρωση, να ξεκινήσει και ένα δεύτερο μέρος με άλλες 510.000 ευρώ για να γίνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο, για να γίνει ένας τόπος αναψυχής για τους δημότες μας που τόσο το είχαν ανάγκη και ταλαιπωρήθηκαν με μια καθυστέρηση περίπου 5-6 μηνών. Πότε θα ολοκληρωθεί τώρα, αν πούμε ότι περνάμε γρήγορα στη δεύτερη φάση? Προσέξτε, επειδή αυτό είναι ένα έργο που είναι επιπλέον χρηματοδότηση που πέτυχε η αναπτυξιακή εταιρεία ΣΕΡΟΝ, θα πρέπει μέχρι τις 36 του 25 να έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, αυτό έχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 14-20. Εάν δεν δημοπρατηθεί και δεν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 25, τότε δύο λύσεις υπάρχουν. Τα χρήματα αυτά, όσα θα κατασκευαστούν και δεν ολοκληρωθεί το έργο, θα τα πληρώσει από τα ταμεία του ο Δήμος. Άρα και θα σταματήσει το έργο. Άρα είναι πιεστικό το χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 25 οπωσδήποτε. Γιατί, ξαναλέω, είναι μέρος της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 14-20. Η δική σας τεχνική υπηρεσία για να υποβάλει, να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία, είναι έτοιμη για να προλάβει το Εμείς χρόνο? Είμαστε έτοιμοι. Εκτιμώ ότι σε έναν μήνα από σήμερα θα το δημοπρατήσουμε. Άλλους 4 μήνες απαιτούνται για να μπορέσουμε να υπογράψουμε σύμβαση χωρίς να υπάρχουν δικαστικές διαμάχες ανάμεσα από τους αναδόχους. Άρα εκτιμώ ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχει δημοπρατηθεί. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τον Νοέμβριο θα έχουμε υπογράψει σύμβαση και έχουμε άλλους 8 μήνες
Το έργο είναι σχετικά εύκολο κατασκευαστικά, είναι μια ανάπλαση σε έναν υφιστάμενο χώρο, δεν έχει απρόβλεπτα, γιατί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, δεν έχει εξκαφές, δεν έχει απρόβλεπτα. Εκτιμώ ότι επειδή και το, είναι περιοριστικό το πλαίσιο, το χρονικό στο οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί το έργο, η δεύτερη φάση, μιλάω, του χρυσού, αυτές τις 510.000 ευρώ, θα αποδοθεί στα μέσα του 25 ένα ολοκληρωμένο έργο που θα έχει κάνει ανάπλαση σε όλη την κεντρική πλατεία του χρυσού. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς 24 ώρια απεργία έχει προκηρύξει για αύριο Τρίτη, 21 Μαΐου, η ΑΔΔΗ. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΑΔΔΗ, ο κύριος Βασίλης Παπαχρήστου, για να μας μιλήσει για τη νέα αυτή απεργιακή κινητοποίηση. Καλό σας βράδυ, πρόεδρε. Αληθώς ο κύριος. Πρόεδρε, μια νέα απεργιακή λοιπόν κινητοποίηση, 24ωρη και αυτή τη φορά από την ΑΔΔΗ. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποια είναι τα βασικότερα αιτήματα της συγκεκριμένης κινητοποίησης. Ξεκινήσουμε από αυτό. Έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική, πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για αύριο, ημέρα Τρίτη, 21 Μαΐου. Και το πλαίσιο το διεκδικητικό είναι αυτό το οποίο είχαμε και στις 28 Φεβρουαρίου, παραμένει ίδιο, παραμένει ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεών μας και έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Να επισημάνουμε δύο βασικότατα θέματα, τα οποία πολλές φορές τα ακούμε αλλά χάνονται. Είναι το ξεπάγωμα της διετίας 16-17. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, μεν εργαστήκαμε, ναι, μεν πληρωθήκαμε τα μηνιάτικά μας για την διετία 16-17, αλλά στην ουσία αυτά δεν έχουν προσμετρηθεί για μισθολογικά κλιμάκια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε δύο χρόνια παίρνουμε ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Αν λοιπόν μας δοθούν αυτά εδώ, σημαίνει ότι αθροιστικά παίρνουμε κάτι επιπλέον μέχρι και το σήμερα. Άρα λοιπόν είναι μια ανάσα οικονομική, την οποία δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο δεν δίνεται, εφόσον έχουμε παρέλθει σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβέρνησης και έχουμε βγει έξω από την μνημονιακή κρίση την οποία μας ταλαιπωρούσε για κάποια χρόνια. Το δεύτερο σημείο, το οποίο και το τονίζω αυτό ιδιαίτερα, γιατί όταν λέμε μισθολογικό ξεπάγωμα της διετίας 16-17 σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει, κάτι το οποίο το θέλουμε, το ζητούμε και είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να δοθεί. Το δεύτερο σημείο βασικό, το οποίο επίσης είναι αυτονόητο, είναι αυτό, η κατάργηση της εισφοράς στο 2% υπέρ της ανεργίας. Ενώ υπάρχει νόμος που λέει ότι έχει καταργηθεί, συνεχίζει να παρακρατείται, ενώ στον ιδιωτικό τομέα δεν υφίσταται. Δηλαδή δύο θέματα τα οποία δίνουν μια οικονομική μικρή ανάσα, κανείς δεν αντιλέγει ότι είναι σημαντική, αλλά είναι κάτι τα οποία έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί χωρίς να μπούμε σε διαδικασία διεκδικήσεων. Ένα άλλο θέμα που, αν δεν κάνω λάθος, σας απασχολεί και σας ταλαιπωρεί είναι και το αφορολόγητο, έτσι δεν είναι, το όριο των 12.000 ευρώ. Ήταν στις 9.000, συγγνώμη, ήταν στις 12.000, πήγε στις 9, τώρα ζητούμε να πάει στις 12.000. Ποιο ζημαίνει 9 χιλιάρικα, πρόεδρε, σήμερα? Έτσι ακριβώς. Δηλαδή και λογικά να το πάρει κανείς, νομίζω ότι το 12 χιλιάρικα και ένα μικρό εισόδημα να έχεις από κάπου αλλού, από κάποια ενίκιο κτλ. Το πιάνει σε πολύ εύκολα τα 12 χιλιάρικα, νομίζω. Πολύ άνετα και υπάρχει. Οι εργαζόμενοι τουλάχιστον, έτσι, οι άνθρωποι που εργάζονται, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που είναι άνεργοι, οπότε και το καταλαβαίνω και είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, εντάξει βέβαια, θέλησες να τα μειώσεις, να τα συμπιέσεις, να τα αλλάξεις γιατί βρισκόμασταν σε αυτή την κρίση, μα όταν εσύ έρχεσαι ο ίδιος και λες ότι δεν υπάρχει κρίση, εδώ σε μια οικονομική ανάσα και μην μου πει κάποιος για τα 30 ευρώ τα οποία πήραμε αύξηση, τα οποία δεν αντιστοιχούν πουθενά μέσα σε αυτή την τεράστια κρίση της αύξησης της ενέργειας, είτε ηλεκτρικής, είτε φυσικού αερίου, είτε πετρελαίου, της αύξησης των ειδών πρώτης ανάγκης, όπου όλοι πηγαίνουμε στη σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι γίνεται. Μα και αυτό το επίσης το αποδέχεται η κυβέρνηση όταν βάζει τα διάφορα καλάθια. Λες, δεν θα βάζει καλάθια αν δεν υπήρχε αυτή η τρομερή εκτείναξη της ακρίβειας. Άρα λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια τα οποία είναι βασικά, βασικότατα και θα έπρεπε οπωσδήποτε να δοθούν, να ενσκύψει πραγματικά με ενσυναίσθηση η πολιτεία, οι υπουργοί και να δώσουν λύσεις σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι πρακτικά, είναι πραγματικά και επιβαρύνουν τον κάθε εργαζόμενο, τον κάθε πολίτη, το οποίος βιώνει, κατοικεί, εργάζεται και συντηρείται μέσα στην Ελλάδα. Έχετε προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις, δεν ξέρω τώρα, πανελλαδικά τουλάχιστον, υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, σας έχει καλέσει ο Υπουργός, θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση? Όχι, δεν υπάρχει. Πάντοτε επιδιώκεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και προσπαθούν να βρουν επικοινωνίες και διάβλους επικοινωνίες με τους Υπουργούς.
δεν είναι πάντοτε εφικτή και οι απαντήσεις οι οποίες... Άρα λοιπόν η πόρτα του Υπουργείου δεν είναι πάντα ανοιχτή για συναντήσεις. Όχι, δεν είναι πάντα ανοιχτή, όχι. Δεν είναι πάντα ανοιχτή και αυτό είναι ένα κακό το οποίο θα μπορούσε να τους δει, να μιλήσουν, να καταθέσουν τις απόψεις, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σκέφτεστε και για κλιμάκωση κινητοποίησεων? Υπάρχει πέσει στο τραπέζι κάτι τέτοιο? Στο τραπέζι δεν έχω ακούσει να έχει πέσει κάτι τέτοιο και τώρα ήδη πλησιάζουμε και στις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν πιστεύω ότι θα έχει κάτι καινούριο. Θα ξαναγυρίσουν πάλι από Σεπτέμβριο με τις διεκδικήσεις, οι οποίες, όπως έχω πει πολλές φορές, οι διεκδικήσεις αυτές οι οποίες γίνονται στις συναθρήσεις της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπου ανακοινώνεται και το οικονομικό πρόγραμμα που είναι πλέον θεσμός. Εκεί πλέον γίνονται μεγάλες συνάξεις και συναθρήσεις των εργαζομένων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα για να υπάρξει μια καλύτερη οικονομική πολιτική. Άρα λοιπόν, Πρόεδρε, αύριο 24ωρη κινητοποίηση, θα υπάρξει αύριο, κάποια συγκέντρωση ή απλά υπάρχει ένα κάλεσμα αποχής απεργίας μόνο? Ναι. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους, τους δημοσίους υπαλλήλους να παραβρεθούν 11 η ώρα μπροστά στο εργατικό κέντρο. Και αυτό το οποίο είναι βασικό, γνωρίζω ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να αφήσουμε τη θέση μας και να συμμετάσχουμε σε μια απεργιακή κινητοποίηση, γιατί στο μυαλό μας υπάρχουν πολλά πράγματα αρνητικά για τους εκπροσώπους μας στο συνδικαλιστικό φορέα, το γεγονός ότι επιβαρύνεται οικονομικά και αυτά τα χρήματα τα οποία θα χάσουν κάπου αλλού θα χρειαζόμαστε. Αυτό το οποίο όμως επισημαίνω και θα συνεχίσω να επισημαίνω είναι ότι εάν πραγματικά θέλουμε κάτι, να κερδίσουμε έστω αυτό το ελάχιστο, να πάρουμε μια οικονομική ανάσα, θα πρέπει να συμμετέχουμε. Χάνεις πολλά περισσότερα, Πρόεδρε, αν δεν συμμετέχεις από ό,τι αν συμμετέχεις. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Συγγνώμη. Χάνεις πολλά περισσότερα αν δεν συμμετέχεις. Έτσι. Μακροπρόθεσμα χάνεις πολλά περισσότερα και θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, γιατί το βασικό κομμάτι, αυτό το οποίο... Το βλέπουμε πολλές φορές πάντως εδώ στις Σέρρες, τουλάχιστον στις Σέρρες, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις, όπου η συμμετοχή δυστυχώς είναι πάρα πολύ μικρή στις τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Έτσι ακριβώς, είναι πάρα πολύ μικρή και εμείς προσκαλούμε για μία ακόμη φορά τους δημοσίους υπαλλήλους να έρθουν, να συμμετέχουν. Και αυτή η συμμετοχή δεν θα πάει στράφη εάν πραγματικά υπάρχει κόσμος. Εάν πραγματικά υπάρχει κόσμος. Αυτό είναι το βασικό του. Και κάποια στιγμή το λίπος αυτό το οποίο έχουμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ναι. Το απόθεμα. Την οικονομική δυνατότητα δηλαδή ακόμη να πορευόμεθα, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Και τότε θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Σωστά. Πρόεδρε, θα τα πούμε και αύριο το πρωί στο ρεπορτάζ. Θα είναι η συνάδελφος η Βαΐα Βαΐδου εκεί για να καταγράψει εικόνες. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην αυριανή κινητοποίηση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα, καθώς σε επιφυλακή για τα αυξημένα κρούσματα του παρβοϊού βρίσκεται ο ΕΟΔΗ, καθώς η λίμωξη προσβάλλει κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας και πρόσφατα κόστησε τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού 3,5 ετών. Ο νομίατρος Ερών, πάντως, Τάσος Αναστασιάδης, εμφανίστηκε κάθε συχαστικός, τονίζοντας πως η λίμωξη είναι συνήθως ήπια, ακόμη και ασυμπτωματική. Είναι μια υγιεινής λίμαξη που συνήθως είναι ήπια, δεν δημιουργεί δηλαδή ιδιαίτερα προβλήματα στον πληθυσμό. Δεν υπάρχει εμβόλιο, να τονίσουμε εδώ, όπως δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό αυτό, για την νόσο αυτή. Ο παρβοϊός που κόστησε τη ζωή σε ένα 3,5 ετών κορίτσι στη Θεσσαλονίκη, γνωστή επίσης ως πέμπτη νόσος, είναι από τις συνήθεις παιδικές λοιμώξεις, σύμφωνα με τον ομίατρο Σερών Αναστάσιο Αναστασιάδη. Λοιμώξεις μάλιστα που προκαλούν πυρετό και εξανθήματα. Ο παρβοϊός είναι μια κοινή λίμωξη που προσβάλλει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας, δηλαδή 5 έως 15 ετών. Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξημένα κρούσματα διεθνώς, ενώ σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται και ο ΕΟΔΗ στην Ελλάδα, μετά και τον θάνατο του κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως τα συμπτώματα που εμφανίζονται στην αρχή μπορεί να είναι λίγο πυρετός, λίγο συνάχη, λίγο να πονάει το κορμί, αρθραλγίες, πονόλεμος, ήπια πράγματα. Και ξαφνικά εμφανίζεται το εξάνθιο, που είναι το χαρακτηριστικό, η κοκκινή ερυθρόιδα δηλαδή, που εμφανίζεται στην περιοχή του προσώπου, κυρίως εκεί στα μάγουλα. Και το εξάνθημα μετά επεκτείνεται, μπορεί τις επόμενες μια-δύο μέρες να επεκταθεί και στον κορμό, στο σώμα, στα χέρια, στα πόδια και στον κορμό. Είναι χαρακτηριστικό εξάνθημα, ειδικά όταν έχουμε την ερυθρόιδα στο πρόσωπο, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, δύσκολα μπορεί να ξεφύγει από κάποιον. Είναι έντονα κόκκινο, δεν φεύγει το εξάνθημα αρκετές μέρες, δηλαδή μπορεί να διαρκέσει από 2-3 μέχρι 5-6-7 μέρες. Πολλοί νομίζουν ότι ή έχουν εκτεθεί τα παιδάκια στον ήλιο και από τον ήλιο έχουν καεί και φαίνεται έτσι το πρόσωπο, αλλά είναι η ίωση που το προκαλεί αυτό. Είναι
πολλές φορές αναφέρεται μέσα στην βιβλιογραφία και ως η νόσος του χαστουκιού. Είναι δηλαδή όπως κάποιος τρώει ένα χαστούκι και κουκκινίζει το πρόσωπό του, είναι χαρακτηριστική η ερυθρότητα αυτή που έχει στο πρόσωπο. Είναι μεγάλο το εξάνθημα ή μπορεί να είναι και μικρό, ας πούμε, σαν ένα σπυράκι και τέτοιο. Κοιτάξτε, τα μάγουλα και τα δύο σκεπάζονται από ερυθρότητα. Και τα δύο μάγουλα. Είναι μια περιοχή, στο κάθε μάγουλο γύρω στα 8, 7, 5 εκατοστά. Δηλαδή είναι έντονο, το βλέπει. Αν το δει κάποιος το καταλάβει, δεν είναι. Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα κυρίως είναι η ερυθρότητα στο πρόσωπο, όπως είμαστε στα μάγουλα. Δηλαδή αυτό συνήθως το έχουν όλα τα παιδάκια, γιατί κυρίως είναι παιδική αρρώστια αυτό. Μπορεί και κάποιος να είναι μεγάλος να κολλήσει, αλλά είναι πιο σπάνια, δεν έχει νοσήσει την παιδική ηλικία. Είναι παιδική αρρώστια, κυρίως εμφανίζεται από τα 3-4 χρονών έτη μέχρι τα 10-14 χρονών. Ο παρβοϊός φαίνεται να είναι σε έξαρση σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στις Σέρρες, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασιάδη, και μάλιστα για τον ιό αυτό δεν υπάρχει εμβόλιο, οπότε αναδιαστήματα υπάρχει έξαρση κυρίως στα παιδιά. Δείχνει να υπάρχει μια έξαρση, όχι μόνο στις Σέρρες και πανελλαδικά. Εμείς το βλέπουμε ως γιατροί, και εγώ ως παιδίατρος εδώ και καμιά δύο μήνες περίπου στα ιατρία μας, βλέπουμε δηλαδή τέτοια κρούσματα. Φαίνεται... Πώς ξεκίνησε, γιατρέ? Ξαφνικά, αν κοιτάξτε, κατά διαστήματα, ανά 4-5 χρόνια περίπου γίνονται επιδημίες. Τώρα, αν τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν είχε ιδιαίτερη νοσηρότητα, βρήκε πληθυσμό ο οποίος δεν είχε νοσήσει στην παιδική ηλικία και επακόλουθε όπως όλες και άλλες λοιμώξεις. Ας πούμε, δεν έχουμε κάθε 2-3 χρόνια μια εξαρτητής γρήπης έντονη. Δεν έχουμε, ας πούμε, το COVID. Δεν έχουμε και άλλες ιώσεις. Είναι μια ίωση η οποία δεν καλύπτεται από το εμβόλιο. Δεν είναι όπως, ας πούμε, η λαρά, η ρυθρά, η ανεμοβλογιά. Υπάρχουν τα εμβόλια τώρα. Καλύπτουμε εμβολιαστική κάλυψη και δεν εμφανίζονται κρούσματα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και νοσήματα από αυτές τις νόσους. Ιδιαίτερα. Είναι νόσο που δεν υπάρχει εμβόλιο, άρα είναι επόμενο ότι κατά διαστήματα κάθε 3-4-5 χρόνια θα έχουμε μια έξαρση της νόσου. Έτυχε το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο είναι έντονη η έξαρση, δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλά παιδάκια, οπότε το αντιλαμβανόμαστε και το καταλαβαίνουμε ότι η νόσος είναι αυτή. Από τα συμπτώματα και μόνο. Τώρα, αν ήταν κάποια λίγα περιστατικά, μπορεί πολλές φορές ούτε οι γονείς ούτε και οι γιατροί πολλές φορές να είχαν την πλήρη εικόνα. Αλλά όταν έχεις πάρα πολλά κρούσματα, βλέπεις ότι πρόκειται για αυτή την νόσο. Γενικά είναι μια ήπια νόσος, δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεται ο κόσμος. Υπήρχε η νόσο αυτή, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι μια ίωση συνήθως απλή, δεν δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Όπως το παιδάκι αυτό που κατέληξε από την μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα που είχε. Αλλά οποιαδήποτε ίωση μπορεί να προκαλέσει σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια επιπλοκή. Δεν είναι όμως το σύνηθες, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Η λίμωξη από τον παρβοϊό Β19 είναι συνήθως ήπια για τα παιδιά και τους ενήλικες που κατά τα άλλα είναι υγιείς. Ωστόσο, για μερικούς ανθρώπους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία που επηρεάζουν τα νεύρα, τις αρθρώσεις ή το σύστημα αίματος. Έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σοβαρή αναιμία σε ασθενείς με ορισμένες αιματολογικές διαταραχές ή με εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα. Κάποιος που μπορεί να νοσήσει από παρβοϊό Β19 μπορεί να διατρέχει αυξημένο κίνδυνο εάν είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εάν υπάρχουν διαταραχές αίματος όπως δρεπανοκυταρική αναιμία και θαλασσεμία και εάν έχει εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα το οποίο μπορεί να προκληθεί από καταστάσεις όπως η λευχαιμία ή άλλες μορφές καρκίνου, ακόμη και AIDS. Επικίνδυνο είναι κυρίως στις έγκυες, με την έννοια ότι αν είναι το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μπορεί να επιφέρει αποβολές στο έμβριο ή επιπλοκές στο έμβριο, και στα άτομα που είναι νοσοκατασταλμένα, που έχουν καρκίνο, που έχουν κάποιες θεραπείες, γενικώς που έχουν κάποια νοσοκατασταλή, αυτά τα άτομα μπορεί να κινδυνεύουν να τους δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους. Άρα κολλάει και στους μεγάλους. Αν δεν έχει νοσήσει κάποιος, ναι. Είναι μια ίωση η οποία, αν για παράδειγμα κάποιος μικρός δεν έχει εμβολιαστεί για την ανεμοβλογιά ή δεν έχει νοσήσει και νοσήσει μεγάλος, δεν θα νοσήσει? Μπορεί να νοσήσει. Το ίδιο είναι και εδώ. Αν κάποιος δεν έχει νοσήσει την παιδική ηλικία, είναι επόμενο να νοσήσει στη μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά συνήθως στην παιδική ηλικία όλοι, και εγώ και εσείς, έχουμε νοσήσει σίγουρα από αυτή την ίωση και σίγουρα έχουμε ανοσία και αντισώματα. Τώρα, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί και κάποιος ενήλικας να μην έχει ανοσία και να κολλήσει, αλλά είναι σπάνια περίπτωση. Μετά θέλει αντιϊκά φάρμακα, γιατί μας είπατε εμβόλιο δεν υπάρχει. Άρα υπάρχει τρόπος αυτό να ιαθεί? Θεραπεία συγκεκριμένη δεν υπάρχει. Κάνει τον κύκλο του και φεύγει. Συνήθως τα συμπτώματα, ειδικά η ερυθρότητα, κρατάει από 2-3 μέρες μέχρι 7-10 μέρες μπορεί να διαρκέσει. Κάνουν όλα τα συμπτώματα και φεύγει. Είναι μια ίωση που υποχωρεί μόνη της, χωρίς κάποια αγωγή. Τώρα, σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, αν εμφανιστεί κάποια επιπλοκή ή κάποιο πρόβλημα, εκεί θα παρεύουμε. Δηλαδή, αν υπάρχει, ας πούμε, μια περικαρδίτιδα σε ένα παιδάκι, όπως μια μυοκαρδίτιδα, εκεί πρέπει να μπει εισαγωγή στο νοσοκομείο, να μπουν ειδική θεραπεία για αυτού του τύπου το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.
Συνέχεια στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται με το αλαλούμ που επικρατεί, με τις φορολογικές δηλώσεις, με τους φοροτεχνικούς να βρίσκονται στην κυριολεξία στα κάγκελα. Μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Σερών, η κυρία Σίλβια Νησιούδη, η οποία θα μας πει για την κατάσταση που επικρατεί και τι αντιμετωπίζουν οι ΣΕΡΕΗ φοροτεχνικοί. Καλό σας βράδυ, κυρία Νησιούδη. Καλό βράδυ σε εσάς και τους τηλεθεατές. Δεν ήταν υπερβολή ο πρόλογος μου, φαντάζομαι, κυρία Νησιούδη. Όχι, και λίγα είπατε, διότι για άλλη μια χρονιά οι δηλώσεις, το σύστημα υποβόλησης των δηλώσεων έχει ανοίξει. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλά προβλήματα. Πολλοί κωδικοί δεν έχουν προσπληρωθεί. Εκείνο που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών έβγαλε μία ανακοίνωση με όλα τα προβλήματα που εντοπίσαμε και καταγράψαμε σαν φοροτεχνική, τα οποία τα δημοσιεύσαμε κιόλας με κάποιο δελτίο αποστολή, τύπου. Και η απάντηση του κυρίου Υπουργού ήταν, του κυρίου Χατζηδάκη, ήταν ότι προφανώς οι φοροτεχνικοί, επειδή φέτος θα χάσουν μεροκάματο, βγαίνουν και λένε αυτά που λένε, γιατί κάθε χρόνο παραδέχεται δημόσια ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν υπήρχε επομένως κανένας λόγος να τα κοινοποιήσουν φέτος. Ενδεικτικά θα σας πω ότι φέτος οι δηλώσεις έπρεπε να ξεκινήσουν αρχές Μαρτίου και άρχισαν 26 Απριλίου. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν ήδη έχουμε πάει πίσω ένα μήνα. Ναι, αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Με το ξεκίνημά του, οι κωδικοί πιο πολύ δεν ήταν συμπληρωμένοι. Φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν παιδιά και πρόλαβαν τις πρώτες 10 μέρες να υποβάλουν φορολογική δήλωση, δεν έχουν βάλει μέσα το επίδομα του παιδιού, γιατί δεν είχε ανεβεί. Επιδόματα, διάφορα επιδόματα, όπως το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης και διάφορα άλλα επιδόματα, δεν είχαν ανεβεί. Καθημερινά εμείς ενημερώναμε ότι κάποιοι κωδικοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι. Αμοιβές, αποδοχές από υγειονομικές περιφέρειες, από δήμους, από υπουργεία δεν έχουν ανεβεί ακόμη. Και παρόλα αυτά λένε ότι όλα πάνε καλά, οι υποβολές πάνε καλά και το χρονικό περιθώριο που σας δίνουμε είναι αρκετό. Κυρία Νησιούδη, να το πάμε λίγο στην πράξη. Για μένα, ο οποίος, για παράδειγμα, έρχεται προσυμπληρωμένη φορολογική μου δήλωση και αυτό που ακούστηκε ότι θα υποβληθεί και αυτόματα. Τι κινδύνους έχει? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι πάντα ήταν προσυμπληρωμένες οι δηλώσεις. Πάντα ήταν. Τα τελευταία χρόνια είναι προσυμπληρωμένες. Ωραία. Αυτό η αυτόματη υποβολή. Όταν θα έρθει η ώρα να κλείσει το σύστημα για αυτούς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν, η διαφορά θα είναι φέτος ότι δεν θα έχουν πρόστιμο. Όμως, έτσι όπως ακούστηκε, ο κόσμος νομίζει ότι θα υποβληθούν οι δηλώσεις μόνες τους και ότι δεν έχουν λάθη. Μπαίνοντας στις δηλώσεις, κάνοντας ένα πρόχειρο έλεγχο, ανοίγοντας το σύστημα σε αυτές που λένε ότι θα γίνει οίκος ανεκαθάριση, έχουμε εντοπίσει τα άπειρα προβλήματα. Αυτοκίνητα έχουν εξαφανιστεί από μέσα, επιδόματα δεν έχουν ανεβεί. Αυτοί οι οποίοι έχουν αγοράσει είτε αυτοκίνητα είτε ακίνητα είτε πούλησαν δεν έχουν ανεβεί τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν ή έδωσαν. Οι αναπηρίες, πάρα πολύ σοβαρό. Άτομα τα οποία έχουν αναπηρία, δεν έχει τσεκαριστεί η αναπηρία τους, με αποτέλεσμα όχι μόνο να χάσουν τη μείωση του φόρου που θα δικαιούνταν φέτος, αλλά και του χρόνου, όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσουν το έμφυα, πιθανότατα να μην πάρουν την απαλλαγή ή τη μείωση. Και άλλα πόσα, δηλαδή, μπορώ όση ώρα να απαριθμώ τα άπειρα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει, με ένα πρόχειρο κιόλας έλεγχο. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η εξαγγελία για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν αυτόματα είναι τουλάχιστον επικίνδυνη. Κυρία Νησιούδη, αληθεύει ότι φέτος θα έχουμε και περισσότερες χρεωστικές? Φέτος θα έχουμε περισσότερες χρεωστικές όσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί φέτος θα φορολογηθούν με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Όχι δηλαδή σύμφωνα με τα πραγματικά εισοδήματα, αλλά με βάση τα τεκμήρια που ορίζονται. Μάλιστα. Οπότε σίγουρα όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα δουν εξωφρενικά αναπτύξεις. Άρα ακόμη ένα χτύπημα και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί και αν θέλει προσοχή και θέλει και συνεργασία εκεί, με το και αλλιώς πρέπει οπωσδήποτε να γίνει την παρέμβαση του φοροτεχνικού. Δεν συζητάμε αυτό. Δεν μπορεί ο πολίτης που έχει μια ατομική επιχείρηση να την κάνει μόνο στο φορολογούμενο επαγγελματία. Κυρία Νησιούδη, έχω ερώτηση όσον αφορά τους συνταξιούχους που πήρε μια κυρία, η οποία μας ρωτά εάν ισχύει κάποιους κινδύνους και για τους συνταξιούχους η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Φυσικά, αυτό εξήγησα στο πρώτο μέρος που μιλούσαμε. Μάλιστα, προφανώς. Ότι όταν κάποια παιδεία δεν έχουν, κάποιοι κωδικοί δεν έχουν προσυμπληρωθεί σωστά
Σίγουρα θα έχουν. Επειδή πρόβλημα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, προφανώς το ρωτάει η γυναίκα, γι' αυτό θα θεωρώ. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι στη φορολογική. Εκεί που θα πρέπει να δώσουν, να προσέξουν λίγο παραπάνω, είναι για αυτούς οι οποίοι φορολογούν με βάση τα τεκμήρια. Δηλαδή μπορεί να παίρνουν κάποια σύνταξη, αλλά τα τεκμήρια τους είναι μεγαλύτερα από το ποσό της σύνταξης. Οπότε εκεί να χρειαστεί κάποια ανάλυση κεφαλαίου. Αυτή δεν θα γίνει αυτόματα. Πιθανότατα να έκαναν κάποιες δωρεές σε παιδιά ή να έλαβαν δωρεές ή κάποια δάνεια. Αυτά δεν έρχονται αυτόματα. Αυτό τώρα φαντάζομαι που ζητάτε και που θέλετε και που θέλει και ο κόσμος είναι η παράταση. Γιατί νομίζω μέχρι τέλος Ιουνίου είναι υποβολή. Δεν μας αρέσει η λέξη παράταση. Θέλουμε να ορίσουν ένα λογικό χρονικό διάστημα το οποίο να λάβει υπόψη ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να ξεκινούν από την ώρα που το σύστημα είναι έτοιμο. Αυτή τη στιγμή ακόμη διορθώνουμε λάθη. Πρώτα πρέπει να διορθώσουν όλα τα λάθη τους και εκ νέου να δώσουν μια νέα τελική ημερομηνία. Άρα, Πρόεδρε, λέγατε εσείς, θα μου λέγατε, φαντάζομαι και αυτό καταλαβαίνω από τη συνομιλία μας, ότι κακώς έχει έρθει η οποιαδήποτε αλλαγή φέτος, θα μπορούσε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο το κράτος για να πάει κάτι τέτοιο του χρόνου που θα είχε γίνει και η κατάλληλη προετοιμασία και θα ήταν όλα εντάξει για να μπορέσει να γίνει. Δεν υπήρχε προετοιμασία κατάλληλη. Μα όλα τα τελευταία χρόνια γκρινιάζουμε ότι το σύστημα ανοίγει χωρίς να είναι προετοιμασμένο. Mm-hmm. Για άλλη μια χρονιά, όχι μόνο που άνοιξε χωρίς να είναι προετοιμασμένο, αλλά υπήρξαν και αυτές οι δηλώσεις ότι θα υποβληθούν μόνο στις φορολογικές δηλώσεις. Εδώ αυτές τις οποίες πρέπει να παρέμβουμε έχουν λάθη και παραλήψεις και δεν μπορούμε να υποβάλουμε. Πόσο μάλλον αυτές οι οποίες λένε ότι θα γίνει οίκος ανακαθάριση. Να ρωτήσω, το Υπουργείο τι απαντά σε όλα αυτά? Είχατε κάποια απάντηση επίσημη από το Υπουργείο για όλα αυτά? Ναι, γιατί έχουν υποβληθεί τα ερωτήματα. Την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε το δελτίο τύπου με τα λάθη και τις παραλήψεις, είχε βγει ο κύριος Χατζηδάκης και είπε ότι θα ελεγχθούν όλα αυτά τα σημεία και θα δοθεί άμεση απάντηση από την ΑΔΕ και επίσης πέταξε τον μπαλάκι και είπε ότι προφανώς οι φοροτεχνικοί χάνουν μεροκάματο και γι' αυτό το λόγο γκρινιάζουν. Όμως την ίδια μέρα η ΑΔΕ που έβγαλε την ανακοίνωση δεν είχε να παρατηρήσει κανένα σημείο για τα λάθη και τις παραλήψεις που είπαμε και είπε ότι κάθε χρόνο όντως υπάρχουν λάθη και παραλήψεις. Δεν υπήρχε κανένας λόγος φέτος να το κοινοποιήσετε, μιας και δεν συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Τι να πω, καλό θα είναι αυτό, θα μείνω σε αυτό. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει να επισκεφτόμαστε τους φοροτεχνικούς μας, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που τόσα χρόνια μας επιμελούνται τις φορολογικές δηλώσεις και γνωρίζουν και τις αλλαγές μας και το πώς κινούμαστε κτλ. Γιατί όλοι έχουμε έναν. Είστε όπως οι γιατροί, κυρία Νησιώδη, θεωρώ εγώ. Είστε άνθρωποι που πρέπει να εμπιστεύετε ο φορολογούμενος και γι' αυτό έρχεται σε εσάς και γι' αυτό είστε άνθρωποι που επιμένει κάποιος να έρχεται σε σταθερό φοροτεχνικό, δεν αλλάζει εύκολα. Οπότε λοιπόν, καλό είναι να τους εμπιστευτούμε για άλλη μια φορά. Φοροτεχνικούς. Από εσάς τώρα θα πρέπει να υπάρχει πολύ διάβασμα και πολύ να είστε σε επαγρύπνηση, φαντάζομαι, γιατί μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε και να βρεθεί προεκπλήξεως ο φορολογούμενος. Οπότε και από την πλευρά τους, τώρα βέβαια οι επαγγελματίες ορών είναι άψογοι, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ αυτά. Εσείς ως πρόεδρος το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να δοθεί αυτός ο απαιτούμενος χρόνος εν τέλει για να μπορέσουν να υποβληθούν σωστά οι φορολογικές δηλώσεις και να μην υπάρξουν προβλήματα. Και να μην γίνουν υποποίηση. Κάτι το οποίο μπορεί να φέρει και λάθη. Φυσικά, φυσικά. Κύριε Νησιώδη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλά, ευχαριστώ ναι. Πολύ, Πρόεδρε. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε εμείς θέμα. Εμβολιασμούς σε παιδιά Ρωμά ηλικίας 1 έως 14 ετών πραγματοποίησε χθες κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στις Σέρρες σε συνεργασία με εθελοντές παιδιάτρους αλλά και με το Κέντρο Κοινότητας των Σερών. Οι δράσεις εμβολιασμού θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Σουφλή αλλά και Δημότυχο. Έφτασε και στις Σέρρες το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, όπου σε συνεργασία με τους εθελοντές παιδιάτρους πραγματοποιούν εμβολιασμούς κατά της Σιλιαράς, της Ερυθράς και της Παροτίτιδας και γίνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 έτους έως 14 ετών που διαμένουν σε οικισμούς Ρωμά κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΟΔΗ βάσει πάντα των διεθνών επιδημιολογικών δεδομένων, κατά τα οποία έχει παρατηρηθεί μια αρκετά σημαντική αύξηση των κρουσμάτων της Σιλιαράς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα ως εθελοντές παιδίατροι, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων, γιατί συμμετέχουμε στην δράση, στην τόσο σημαντική δράση του ΕΟΔΗ για την εμβολιαστική κάλυψη, για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της Σιλαράς στο πληθυσμό των Ρωμά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δράση, δεδομένου της πρόσφατης επιδημιολογίας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, όπου φαίνεται αύξηση των περιστατικών κρουσμάτων
πραγμάτων της Ιλαράς και μετά από την εμπειρία του 2017 που βιώσαμε την επιδημία της Ιλαράς στη χώρα μας, βρισκόμαστε εδώ σήμερα προκειμένου να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι και να πετύχουμε την επιθυμητή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού που πρέπει να φτάνει το 95%. Ξεκινώντας από την εμβολιαστική κάλυψη των ατελώς εμβολιασμένων ή ανεμβολίαστων πληθυσμών, όπως είναι οι πληθυσμοί των Ρωμά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτον στον ΕΟΔΗ που μας συμπεριέλαβε τους παιδιάτρους, τους εθελοντές παιδιάτρους σε αυτό το σχέδιο δράσης και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ, μιας και βρισκόμαστε στις ΣΕΡΕΣ σήμερα, στο κέντρο κοινότητας των ΣΕΡΟΝ. Στο πλαίσιο ενεργειών του ΕΟΔΗ προγραμματίστηκε για την πρόληψη εμφάνισης κρουσμάτων Ιλαράς, δράσης μαζικού εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού σε οικισμούς του Ρωμά και έτσι ο ΕΟΔΗ έφτασε και στις ΣΕΡΕΣ. Την όλη επιχειρησιακή ευθύνη της δράσης την έχει ο ΕΟΔΗ. Αυτό το πρόγραμμα είναι του ΕΟΔΗ, ναι, είχε γίνει ένα ανάλογο πρόγραμμα. Έχει υλοποιηθεί ένα μέρος της δράσης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και σήμερα ξεκινάμε στην συγκεκριμένη ζώνη με τις ΣΕΡΕΣ. Οπότε θα είστε και αύριο εδώ, δηλαδή. Όχι, σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει σήμερα τις ΣΕΡΕΣ, αύριο περιλαμβάνει την Δράμα, Τετάρτη Καβάλα, Πέμπτη Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Διδημότυχο, Ορεστιάδα, έτσι ώστε να καλύψουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ρωμά. Οι γιατροί που βρέθηκαν σήμερα στην περιοχή του Αγίου Ραφαήλ όπου διαμένουν Ρωμά, διαπίστωσαν πως όντως υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν είχαν κάνει τα συγκεκριμένα εμβόλια, κατά δηλαδή της Ιλαράς, της Ερυθράς και της Παροτίτιδας, ενώ ενημέρωσαν τους γονείς και το ποια άλλα εμβόλια δεν έχουν κάνει τα παιδιά τους. Ναι, το διαπιστώνουμε από τα βιβλία που έχουμε ελέγξει μέχρι στιγμής και ευτυχώς έχουμε προσέλευση. Έχει γίνει καλή επικοινωνία. Έχουν δουλέψει εδώ τα κέντρα κοινότητας και όλοι οι υπεύθυνοι και έχει γίνει πάρα πολύ καλή επικοινωνία στον πληθυσμό των Ρωμά. Οπότε προσέρχονται παιδάκια, εξετάζουμε, εμβολιάζουμε γελαρά και ταυτόχρονα ελέγχουμε τα βιβλία υγείας προκειμένου να δούμε και την εμβολιαστική κάλυψη για άλλα εμβόλια. Δυστυχώς υπάρχει ανάγκη και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Υπάρχει ανάγκη για να καλύψουμε αυτά τα εμβολιαστικά κενά. Είμαστε και θα είμαστε εδώ σε συνεργασία με όλα τα κοινοτικά κέντρα, σε συνεργασία με τον ίδιο τον πληθυσμό των Ρωμά, οι οποίοι μας καλοδέχτηκαν και ευχαριστούμε γι' αυτό, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας και να βάλουμε το λιθαράκι μας για άλλη μια φορά στην πρόληψη. Εσείς τους λέτε και τι άλλα εμβόλια πρέπει να κάνουν ώστε οι γονείς εδώ με τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή να απευθυνθούν μετά στο νομία? Βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως. Βλέπουμε, γίνεται ταυτόχρονα από τους εθελοντές μας παιδιά τους, γίνεται έλεγχος των βιβλιαρίων υγείας των παιδιών, προκειμένου να δούμε τι εμβόλια έχουν κάνει μέχρι στιγμής και ποια υπολείπονται. Αυτά σημειώνονται. Αυτά που κάνουμε θα περαστούν στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών, γιατί πλέον με την ψηφιοποίηση της υγείας έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και ταυτόχρονα δίνεται συμβουλευτική στους γονείς που προσέρχονται εδώ, στους κηδεμόνες των παιδιών που προσέρχονται, προκειμένου τους λέμε ποια εμβόλια λείπουν και αυτά θα πρέπει να απευθυνθούν στο ανάλογο κέντρο ή στο παιδίατρό τους, προκειμένου να συμπληρωθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Επομένως, δεν πρόκειται μόνο για εμβολιασμό έναντι της Ιλαράς, πρόκειται για ένα γενικότερο έλεγχο της εμβολιαστικής κατάστασης του κάθε παιδιού που εξετάζουμε σήμερα εδώ, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και στα άλλα εμβόλια. Γιατί ο εμβολιασμός είναι σημαντικός. Ξεκινάμε με την Ιλαρά, γιατί είναι ένα θέμα που μας καίει, αλλά θα προχωρήσουμε και ενδεχομένως θα προχωρήσουμε και στο κοκκίτι, γιατί και εκεί και ο κοκκίτης είναι ένα νόσημα για το οποίο μας απασχολεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκός και στην Αμερική, στην παρούσα φάση. Οπότε προχωράμε. Των εμβολιασμών προηγείται ενημέρωση που αφορά τόσο τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, όσο και τα ωφέλη του εμβολιασμού, τα οποία φαίνεται να κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι Ρωμά. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μαζί με τους εθελοντές παιδιάτρους αναμένεται να έρθει στις ΣΕΡΕΣ σε περίπου 3 μήνες για να πραγματοποιηθεί και η δεύτερη δόση του εμβολιασμού. Με αυτό το εμβόλιο, αυτό είναι το εμβόλιο της Ιλαράς Παροτίτιδας Ερυθράς, είναι το τριπλό εμβόλιο, έχει 2 δόσεις. Η πρώτη δόση γίνεται στην ηλικία των 12 με 15 μηνών. Φυσικά τα πιο πολλά παιδάκια δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση και η δεύτερη δόση γίνεται μετά από
το μίνιμουμ 3 μήνες. Τώρα, σύμφωνα με το Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, καλό είναι να κάνουμε τη δεύτερη δόση σε μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, το μίνιμουμ μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης του τριπλού εμβολίου είναι 4 εβδομάδες. Καλό είναι να γίνεται κοντά η δεύτερη δόση από την πρώτη, για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Η δεύτερη δόση, να ξέρουν εδώ οι γονείς, ότι δεν έχει την έννοια της booster δόσης, ενισχυτικής δόσης. Είναι για ένα μικρό ποσοστό, γύρω στα 5%, που έχει διαφύγει η προστασία από την πρώτη δόση. Αυτό κάνουμε και τη δεύτερη δόση. Θα φροντίσουμε εμείς εδώ με τη βοήθεια του ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ θα φροντίσει γι' αυτό να γίνει και η δεύτερη δόση του τριπλού εμβολίου. Ναι, το πλάνο είναι να ξαναρθούμε. Και το πλάνο, μετά από τόση καλή ανταπόκριση, είναι να συνεχιστούν οι δράσεις και σε άλλα νοσήματα. Σαν πρόταση, αυτό το λέω σαν πρόταση των παιδιάτρων. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει. Και ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αρχή της συνεργασίας με τον ΕΟΔΗ, διότι προκειμένου να καλυφθεί το κενό, χρειάζεται ομαδική δουλειά παντού. Συνέχεια στο δελτίο μας και να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Καθώς σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το γραφείο καπνίσματος, μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας Υγείας και Πρόληψης, ο κύριος Νάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα μας μιλήσει για την λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου. Καλό σας βράδυ, Αντιδήμαρχε. Γεια σας, κύριε Κόκκινε. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Λειτουργία λοιπόν γραφείου καπνίσματος. Τι σκοπό θα εξυπηρετεί? Ιατρείο διακοπής. Ιατρείο διακοπής καπνίσματος, με συγχωρείτε. Τι ακριβώς θα εξυπηρετεί το συγκεκριμένο ιατρείο? Αν και το λέει βέβαια η περιγραφή του. Κοιτάξτε, το ιατρείο διακοπής καπνίσματος θα λειτουργεί από την Τετάρτη 22 Μαΐου στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων. Mm-hmm. Στην ουσία είναι μια ακόμα υπηρεσία πρόληψης, αφού ήδη υπάρχει στο κέντρο πρόληψης το ΚΕΠ Υγείας και ο συμβουλευτικός σταθμός Άνοιας. Mm-hmm. Και απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες μας που επιθυμούν να κόψουν το τσιγάρο αλλά δεν το έχουν επιτύχει, θέλουν να ξεκινήσουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά, με την καθοδήγηση ειδικών, που είναι οι πνευμονολόγοι από τον Ιατρικό Σύλλογο και οι οποίοι βασικά προσφέρθηκαν εθελοντικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Είναι η κυρία Άννα Πανεκυροπούλου και η Αναστασία Κυριατζή. Mm-hmm. Και θα υπάρχει και ψυχολόγος που θα προσφέρει ψυχολογική ενδυνάμωση της απόφασης αυτής. Μάλιστα. Θα είναι δηλαδή, θα έχει και, και το ψυχολογικό κομμάτι. Βεβαίως. Το συγκεκριμένο ιατρείο, που είναι πολύ σημαντικό νομίζω για αυτούς οι οποίοι καπνίζουν. Ο Μιλών είναι μη καπνίζων, οπότε δεν μπορώ να μπω στη θέση των ανθρώπων που καπνίζουν. Ωστόσο, θεωρώ ότι χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη. Κοιτάξτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, η διακοπή του καπνίσματος είναι μια δύσκολη υπόθεση. Έτσι, και η απεξάρτηση από την νικοτίνη, που χωρίς, και μελέτες το έχουν αποδείξει αυτό, χωρίς τη βοήθεια και τη συντονισμένη έτσι κατεύθυνση ειδικών, συνήθως αποτυχάνουν. Mm-hmm. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη επιτυχία στο να διακόψει κανείς το κάπνισμα γίνεται πάντα όταν γίνεται συντονισμένα και οργανωμένα σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιες ηλικίες θα μπορούν να έρχονται, όλες οι ηλικίες? Σε όλες τις ηλικίες απευθυνόμαστε και με οποιοδήποτε τύπο καπνίσματος, όπως δηλαδή ηλεκτρονικό τσιγάρο, το κανονικό τσιγάρο, τα θερμενόμενα, δεν αποκλείεται κάτι. Γιατί είναι επιβλαβή, γιατί τώρα τελευταία γίνεται και μια προσπάθεια απενεχοποίησης κάποιων μορφών καπνίσματος, σαν λιγότερο βλαβερές. Εμείς απευθυνόμαστε, είπαμε, σε όλους τους καπνιστές, με οποιαδήποτε χρήση καπνού κάνουμε. Mm-hmm. Θα πρέπει να αντιληφθεί ο καπνιστής, βέβαια είστε και γιατρός και σαν ειδικότητα μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, ότι εάν σταματήσει το κάπνισμα, ο οργανισμός θέλει και καιρό για να επανέλθει, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Σε πρώτερα επίπεδα μπορεί να επανέλθουν τα πνευμόνια, μπορεί να επανέλθουν? Μπορούν να επανέλθουν. Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορούν να επανέλθουν. Το θέμα είναι να θέλει και να έχει πάρει την απόφαση να διακόψει το κάπνισμα. Εκεί θα μπορέσει πραγματικά να βοηθηθεί και να επιτύχει το στόχο του. Mm-hmm. Το ιατρείο, να πούμε ότι θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη 6 με 9 ναι. Στο χώρο, όπως είπαμε, του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων Μεραρχίας 94. Και θα πρέπει για να κάποιος να επισκεφτεί το χώρο και να ζητήσει βοήθεια, θα πρέπει να κλείσει ραντεβού, έτσι, για να εξεταστεί και να συνεχίσει φυσικά τις συνεδρίες του. Στο τηλέφωνο 2321-085-661 θα κλείνονται τα ραντεβού. Μάλιστα. Το πρώτο ραντεβού θα διαρκεί μισή ώρα,
και τα υπόλοιπα θα είναι πιο μικρές διάρκειες, δηλαδή μετά το πρώτο ραντεβού που θα χρειάζεται να πάρθει και ένα μήνυμα ιστορικό και τα λοιπά, να γίνουν κάποιες εξετάσεις όπως πυρομέτρηση, μέτρηση μονοξιδίου. Και καλούμε τους συμπολίτες μας, είναι κάτι που έλειπε εδώ και έχει να λειτουργήσει η ιατρία διακοπής καπνίσματος, αν θυμάστε από την ομαρχία, την πρώην ομαρχία. Σωστά, σωστά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο Δήμος Ερών είναι αυτός που το εφαρμόζει πανελλαδικά ή υπάρχουν και άλλοι? Δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι. Όχι, υπάρχουν, υπάρχουν και άλλοι δήμοι. Και άλλοι δήμοι το λειτουργούν. Είναι πολύ σημαντικό πάντως σαν ιατρείο το συγκεκριμένο. Θα είναι δωρεάν η παροχή της βοήθειας, έτσι δωρεάν, δεν είναι? Δωρεάν φυσικά θα είναι και, και πρέπει να σταθούμε βασικά και στο ότι αγκαλιάστηκε από τους πνευμονολόγους και από τους ψυχολόγους μας εθελοντικά και χωρίς δεύτερη σκέψη δέχτηκαν να... Απλά λοιπόν τα κονδύλια δηλαδή τέλος πάντων για τη λειτουργία του, ότι τέλος πάντων το λειτουργικό καλύπτεται όχι, από τον Δήμο. Αντιβάρηση, από τον Δήμο και από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το πλαισιώσουν εθελοντικά. Αυτό είναι, αυτή είναι η λειτουργία. Είναι πολύ σημαντικό και μπράβο στους συγχαρητήρια στους συναδέλφους σας, στους ιατρούς εννοώ, στις δύο κυρίες οι οποίοι θα είναι και εκεί. Γιατί πραγματικά τέτοιες προσπάθειες είναι πολύ σημαντικές. Είναι αυτό που λέτε, δηλαδή πολλοί σκέφτηκαν να το κόψουν, πολλοί ξεκίνησαν, δεν το κατάφεραν με αποτέλεσμα να γυρίζουν ξανά πίσω και να επιβαρύνουν και την υγεία. Τους, αλλά και οικονομικά, γιατί μην γελιόμαστε, κύριε Παπαδόπουλο, θα πρέπει να σκεφτούν και το οικονομικό κομμάτι οι φίλοι μας καπνιστές. Είναι σημαντικά τα έξοδα κάθε μήνα για κάποιον που καπνίζει. Οπότε λοιπόν, πότε ξεκινάτε, μου είπατε? Ξεκινάμε την Τετάρτη 22 του μηνός. Τετάρτη λοιπόν, μεθαύριο. Μεθαύριο ξεκινάμε με ραντεβού τηλεφωνικά. Να επαναλάβουμε άλλη μια φορά, σας παρακαλώ, το τηλέφωνο. Ναι, στο 2321-085-661. Ωραία, ωραία. Τηλέφωνο του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών. Οπότε, αντιδήμαρχε, θα τα πούμε και από κοντά την Τετάρτη το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Εμείς θυμήθηκε και φέτος η 19η Μαΐου, η μέρα μνήμησης γενοκτονίας του Ποντιακού Λινισμού, με πορεία, κατάθεση στεφάνων, αλλά και ένα μουσικό δρόμενο από χορευτές Ποντιακών Συλλόγων που προκάλεσε ρήγη συγκίνησης μπροστά στην προτομή του ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης. Το πρωί της Κυριακής, λοιπόν, τελέστηκε μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών που ζητούν δικαίωση. Δεκάδες αιρέοι, πόντιοι και μη συμμετείχαν το απόγευμα του Σαββάτου στην πορεία μνήμης και τιμής της γενοκτονίας των ποντίων που διοργάνωσε ο Δήμος Ερών. Η πορεία ξεκίνησε από το διοικητήριο, όπου όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν σε μικρά φαναράκια την φλόγα του ποντιακού ελληνισμού, την φλόγα της μνήμης που κανείς τόσα χρόνια μετά δεν ξεχνά τις 353.000 ψυχές που χάθηκαν και ζητούν δικαίωση. Η πορεία ολοκληρώθηκε φτάνοντας στην προτομή του Αγίου Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνη στην Πλατεία Ελευθερίας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Σερών. Εκεί χορευτές Ποντιακών Συλλόγων παρουσίασαν ένα μουσικό δρόμενο συγκινώντας τον κόσμο. We'll be right back.
Είναι μια συμβολική ημέρα. Για τους Τούρκους μπορεί να είναι η γιορτή της νεότητας και αναγέννηση ενδεχομένως του κράτους τους. Για μας είναι η μέρα πένθους, η μέρα μνήμης, η μέρα τιμής αυτούς που χάθηκαν άδικα, γενοκτονήθηκαν. Και όπως είπα προηγούμενα, σε όλα αυτά τα ορφανά που ήρθαν εδώ στην μητέρα πατρίδα, αφού ξεριζώθηκαν πάνω από 2.500 χρόνια ο ελληνισμός της Ανατολής, ξεριζώθηκε βία και δεν ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός, ήταν μια περίοδος μεγάλη, περίπου από το 14 έως και το 22-23, και καταλαβαίνετε με πολλούς τρόπους φροντίσανε να εξοντώσουν όλο τον χριστιανικό πληθυσμό και όχι μόνο τους Έλληνες, και να δημιουργήσουν ένα ομόθρησκο, ένα καθαρό τουρκικό κράτος. Ποτέ δεν αναγνώρισαν, δεν ζήτησαν μία ελάχιστη συγγνώμη για τις γενοκτονικές αυτές τους πράξεις. Εμείς απαιτούμε, θα έλεγα ότι το 1994 κάποιοι άνθρωποι πρωτοστατήσανε στο να καθιερωθεί αυτή η μέρα ως ημέρα μνήμης, που ήταν μια υποχρέωση της πολιτείας προς τους ανθρώπους όλους αυτούς που γενοκτονηθήκανε. Λοιπόν, ένας από αυτούς φέτος δεν υπάρχει κοντά μας, είναι ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο οποίος ήταν ο πρωτεργάτης και αν θέλετε από τους εισηγητές στην Βουλή των Ελλήνων, και βέβαια ο τότε πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος πραγματικά πήρε μια πολύ γενναία απόφαση απέναντι σε αυτό που δεκαετίες ολόκληρες λέγανε η ελληνοτουρκική φιλία, και να μην την θίξουμε, να μην την πειράξουμε. Για μας επομένως είναι να υπηρετήσουμε όλα αυτά που έχουμε υποχρέωση ως παράδοση, ως μνήμη, και όλα αυτά που καταγράφηκαν, το πώς ξεριζώθηκαν από εκεί, το πώς εγκαταστάθηκαν εδώ και πώς μεγαλούργησαν μαζί με τον γηγενή πληθυσμό. Το πρωί της Κυριακής, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών τέλεσε μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμαγίστων Ταξιαρχών στη μνήμη των αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αγίου Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης. Η Δήμαρχος Σερών, κυρία Βαρβάρα Μουτλιάγκα. Ο διοικητής του 10ου Συντάγματος του Πεζικού Συνταγματάρχης, κύριος Μαυρουγής Θεοδωρίδης. Ως εκπρόσωπος της νομικής διεύθυνσης Σερών, ο αστυνομικός διευθυντής κύριος Ιωάννης Βασιλικαρίδης. Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Σερών, ο αντιπιεραρχός κύριος Αθανάσιος Ριγανάς. Ο αντιπρόεδρος του Παραρτήματος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ομού Σερών, ταγματάρχης Αναποστρατείας κύριος Καραγιαννίδης Ελευθέριος. Ο γραμματέας του Συνδέσμου Επέδων Αξιωματικών Ομού Σερών, κύριος Αντώνης Πεζηριανίδης. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς επιδόθηκαν το βράδυ της Κυριακής φίλοι του ΠΑΟΚ στις Σέρρες μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-2 εκτός έδρας τον Άρη και έτσι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, κατακτώντας το 4ο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί από φίλους ομάδας σε ολόκληρη τη χώρα. Ασπρόμαυρες βάφτηκαν οι Σέρρες χθες το βράδυ. Με σημαίες και σύμβολα του ΠΑΟΚ, φιλαφλοί της ομάδας ξεχύθηκαν στους δρόμους, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Άρης ΠΑΟΚ. Η νύχτα έγινε μέρα και οι φίλοι του ΠΑΟΚ έστησαν ένα ολονύχτιο πάρτι στην πόλη των Σερών, που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε όλους τους δρόμους, κυρίως του κέντρου της πόλης, το μόνο που άκουγες μετά τις 10 το βράδυ ήταν συνθήματα για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Oh!
οι φίλοι του ΠΑΟΚ ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης και κατέληξαν στην κεντρική πλατεία, όπου έστησαν ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, φωνάζοντας συνθήματα και πανηγυρίζοντας. Αυτά λοιπόν συνέβησαν μέσα στο κέντρο της πόλης Σωρών. Λεπτομέρειες και το τι ακριβώς συνέβη θα μας δώσει και ο πολύ καλός συνάδελφος, ο αθλητικός συντάκτης του Φωνή.gr, ο Κώστας Οδελής, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κώστα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Ξέφερε οι πανηγυρισμοί, Κώστα. Χαμός στην πόλη των Σωρών και όχι μόνο, έτσι. Εντάξει, όχι μόνο στην πόλη. Γενικά η Βόρεια Ελλάδα το ευχαριστήθηκε, πιστεύω. Mm-hmm. Και αν και σε 5 μέρες πάρει και ο Άρης το κύπελλο, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι και λίγες οι ομάδες. Σχετικά στη Βόρεια Ελλάδα στη Super League, δηλαδή είναι ο ΠΑΟΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ο Άρης που έχει τελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό σε λίγες ημέρες, 25 Μαΐου, και αν σκεφτείς και ο Πανσεραϊκός είναι ο τρίτος εκπρόσωπος που τερμάτισε στην 7η θέση, θεωρείται έτσι μια επιτυχία για αυτές τις τρεις ομάδες, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ακόμα και για τον Άρη, ακόμα και στο τελικό που είναι επιτυχία. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ τώρα, χθες ξεπέρασε το εμπόδιο του Άρη και έριξε με 1-2 στο Κλεάνης Βικελίδης με 2 γκολ, το πρώτο του Μπράντον Τόμας. Στο 30 μπορεί ο Λορέν Μωρόν για τον Άρη να ισοφάρισε ένα πολύ όμορφο τέρμα στο 47ο λεπτό. Αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε λύση με τον Τάισον. Ο Βραζιλιάνος πήρε ωραία παλιά κρουσταντέγια και μια ασίστα από τον Μπράντον Τόμας για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα να κάνει το 1-2. Ο Τάισον που ήταν καθοριστικός στα τελευταία παιχνίδια. Σε ένα πρωτάθλημα που το πίστευσε ο ΠΑΟΚ στα play-off, δηλαδή και με την ΑΕΚ στο παιχνίδι που έγινε στην Τούμπα πριν από 20 μέρες. Όταν το σκορ ήταν 1-2 και είχε προηγηθεί η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν στο μείον 10. Γύρισε το παιχνίδι, ήταν καθοριστικό όπως το 90, το κόλ του Σάστερ έδωσε την νίκη με 3-2. Κέρδισε στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό με 2-0. Mm-hmm. Κέρδισε και τον Παναθηναϊκό με 4-1 σε διάστημα 17 ημερών. Και κερδίζει και τον Άρη με 1-2. Από τη στιγμή που τους κέρδισε όλους λοιπόν, κατέκτησε με 80 βαθμούς την πρώτη θέση και το πρωτάθλημα. Είχε και την καλύτερη επίθεση με 87 γκολ, 34 και την καλύτερη άμυνα κατά. Και τα στατιστικά δηλαδή δείχνουν ότι ήταν άξιος ο πρωταθλητής. Τώρα χθες στην Τούμπα επικράτησε το αδιαχώρητο. Πολλοί ήταν αυτοί που είδαν το μάτς. Στην Τούμπα ήταν περίπου 10.000 κόσμος στην αρχή που έβλεπαν σε γιγαντοοθόνη στο παιχνίδι. Mm-hmm. Στη συνέχεια στήθηκε μια φιέστα τίτλου και την απονομή του κυπέλου του πρωταθλητή, που τα μεσάνυχτα με ανοιχτό λεωφορείο ήρθε η αποστολή της ομάδας. Αποθεώθηκε από 50.000 περίπου οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί τουλάχιστον 30.000 χώρα η Τούμπα, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και έξω που περίμεναν και δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο. Πανηγύριζαν όμως όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως και στο Λευκό Πύργο που στήθηκε έτσι τρελό πάρτι. Μέσα σε αυτό το ρόστερ του ΠΑΟΚ και δύο σερέοι ποδοσφαιριστές, ο τραματοφύλακας Δημήτρης Μοναστηρλής, ο οποίος είναι στο ΠΑΟΚ Β, mm-hmm. και ο Κυριάκος Γιαξής, αρχηγός του ΠΑΟΚ Β. Κάποιες φορές τους πήρε ο Λουτσέσκου, ο προπονητής στην ομάδα την πρώτη. Είναι και αυτοί πρωταθλητές, μια μεγάλη και σημαντική επιτυχία και για τους δύο, με το μέλλον να τους ανήκει. Ο εμβληματικός αρχηγός Αντολίνο Βιερίνια, πιθανότατα στο τελευταίο του παιχνίδι, αποθεώθηκε σηκώντας ο αρχηγός στο κύπελο του πρωταθλητή στον ουρανό της Τούμπας. Ωραίες στιγμές, και ίσως θα έλεγε κανείς ότι μια καλύτερη φιέστα από το 2019, τότε το ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει του Λεβαδιακού τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα με 5-0. Όμως η δίψα για αυτό το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τους όλους, έφερε και την ΠΑΟΚ να έχει οργανώσει πολύ καλά την εκδήλωση, που πραγματικά ήταν έτσι μια γιορτή για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Κώστα Δελή, ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε το Φωνή.gr για τη συνέχεια του δελτίου μας ή πρόγνωση του καιρού. Περιορισμένες νεφώσεις προβλέπει για αύριο για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πολύ μεγάλα διαστήματα ευτυχώς ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2 με 3 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία στις αίρες θα κυμαίνεται από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Ευχές από την δημοσιογραφική ομάδα αλλά και τους τεχνικούς του σταθμού μας για ένα πολύ όμορφο βράδυ Δευτέρας αλλά και για μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.